θεοφύλαχτη πόλη που υπερέχει ανάμεσα σε όλες τις πόλεις της Θράκης και του Ιλυρικού ολόκληρου σε πλούτο το κάθε λογής, προστατευόταν έξοχα χάρη στα θεόρατα τείχη της, στο κάστρο που κούρνιαζε δεσποτικό πάνω από το κόλπο, ακόμα και χάρη στην αμμώδη γλώσσα ξηράς που φύλαγε την ίδια την είσοδο του κόλπου. Παρ' όλα αυτά χρειαζόταν με το παραπάνω τη θεϊκή προστασία, γιατί φαίνεται πως με τους αιώνες τα πλούτη και η θέση της μαγνήτιζαν τον έναν εισβολέα μετά τον άλλο. Στη θαλάσσια επιδρομή του 904, μια έφοδο Σουδανέζων, Αράβων και Αιγυπτίων στρατιωτών υπό την ηγεσία Βυζαντινών προσελητών στο Ισλάμ άφησε την πόλη στρωμένη με πτώματα. Χιλιάδες κατοικίδες βρέθηκαν σκλάβοι. Στη Θεσσαλονίκη βγήκαμε ένα απόγευμα ύστερα από βροχή. Οι δρόμοι λιστούσαν μουσκεμένοι και ο ουρανός καιγόταν από μια δύση μαυροκόκκινη, σαν πυρκαγιά. Στα λυρικά νησιά μας δεν μπορούμε να φανταστούμε τέτοια τραγικά για βασιλέπα. Παντού είναι φωτιά και αίμα. Στο λιμάνι ξεφορτώνουν και καπνίζουν χοντρά βαπόρια. Και παντού γύρω καραβίζουν φάρια πρισμένα από σόφια ζάμου. Η πόλη ένα απέραντο στρατόπεδο βρώμικο και αντιπαθητικό, όπου μυρμηγκιάζουν μέσα στο χακί όλες οι φυλές του Ισραήλ. Ξώνα από τους Βαλκάνους και τους Λογείς Φράγκους ήταν εκεί και οι Κινέζοι, κακοσκαλισμένοι σε νερό, αναγμένο κερί. Κιδιάνοι, με τα κύπνα τουρμπάνια, και οι Αραβάδες, με άσπρα στρογγυλά μάτια και τροπικές γάμπες. Όλους αυτούς τους κουβάρισαν οι Βαλπαίοι, του κόσμου για να σκοτώσουν και να σκοτωθούν υπέρ της ελευθερίας των λαών. Okay,